Άντε, ακόμα δεν είσαι έτοιμη. Τι θα πει, δεν είμαι έτοιμη. Δεν με βλέπεις, έτοιμη με. Έτσι θα έρθει στη συνέλευση. Γιατί και τούλα μου, τι έπρεπε να βάλω, βραδινή τουαλέτα. Όχι τουαλέτα, αλλά αυτό που φοράς είναι πολύ πρόχειρο. Άσε μας κάτω, βρεκέτη. Άσε μας κάτω. Σε συνέλευση πολυκατοικίας πάμε. Δεν πάμε σε δεξίωση. Λοιπόν, κυρία Σοφία, πρόσεξε. Εμείς οι δύο πρέπει να συμφωνήσουμε σε ορισμένα πράγματα για να τα υποστηρίζουμε μαζί στη συνέλευση. Αν συμφωνούμε. Τι θα πει αν συμφωνούμε, λίμωνα αν δεν συμφωνούμε εμείς που είμαστε φίλες. Κοίταξε να δεις, Κέτη μου. Δύο άνθρωποι μπορεί να μένουν στην ίδια πολυκατοικία, αλλά όσο και φίλοι να είναι, μπορεί να έρθει μια στιγμή να τσακωθούν. Γιατί να τσακωθούμε εμείς, κυρία Σοφία μου. Αιτίες υπάρχουν πάντοτε, Κέτη μου. Τι αιτίες υπάρχουν. Πολλές. Μην κοιτάς που εγώ είμαι καλή και δεν λέω τίποτα. Σε πείραξα εγώ ποτέ. Σε ενόχλησα ποτέ. Έλα τώρα, μωρέ Κέτη μου, ας τα αφήσουμε αυτά. Τι τα συζητάμε, όχι. Όχι, με συγχωρείς, θα το συζητήσουμε. Γιατί εγώ κάθε φορά που εσύ πλένεις τον μπαλκόνι σου, γεμίζει η δική μου πλευρά νερά και όμως ποτέ δεν σου έχω πει τίποτα. Εγώ δεν πλένω τον μπαλκόνι μου με νερά. Εγώ το σφουγγαρίζω, μάλιστα. Το σφουγγαρίζω με το πανί. Εσύ ρίχνεις τα νερά με το σωλήνα και έρχονται όλα από τη δική μου τη μεριά. Άσε που αφήνεις τα σκουπίδια σου απ' έξω από την πόρτα και μυρίζει ο τόπος. Δηλαδή εσύ δεν τα αφήνεις. Τα αφήνω. Αλλά εγώ την κλείνω καλά τη σακούλα, τη σφραγίζω εγώ. Ενώ εσύ τα σκουπίδια τα βάζεις στις σακούλες που παίρνεις από το σούπερ μάρκετ. Και αυτές δεν κλείνουν με τίποτα. Λοιπόν. Δηλαδή εσύ τώρα τι θες να πεις, πως είσαι καλή νοικοκυρά και εγώ είμαι τσαπατσούλα. Όχι. Δεν θέλω να πω αυτό. Θέλω να πω ότι μου έχεις δώσει πολλές φορές αφορμή, αλλά εγώ επειδή είμαι καλός άνθρωπος, δεν είπα τίποτα. Μια φορά μόνο θυμάμαι. Μια φορά που σου είπα έτσι. Με τρόπο σου λέω. Βρικέτη μου, γιατί δεν παίρνεις και εσύ από αυτές τις σακούλες τις. Αυτές τις μαύρες νάιλον, από αυτές που παίρνω κι εγώ που βάζουν τα σκουπίδια. Η δικιά που είναι για τα σκουπίδια. Και εσύ μου είπες, αφού κάνω τη δουλειά μου με αυτές, γιατί να πληρώσω. Τέλος πάντων, μπορούμε να συζητήσουμε λιγάκι εμείς εδώ τώρα. Τι πρέπει να ζητήσουμε από τη συνέλευση. Λέγε, τι θέλεις να πούμε. Και πρώτα-πρώτα, πρέπει να αγοράσουμε ένα χαλί για την είσοδο. Είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση να έχουμε ένα διάδρομο από πλαστικό. Επιτρέπεται, είναι ντροπή για όλους μας. Επιτρέπεται να μην έχει πολυκατοικία μας ένα χαλί. Δεν μου λες, Κέτη μου, τα χαλιά λερώνουνε ή δεν λερώνουνε. Όταν λερώνεται θα το σκουπίζουμε. Ωραία, να τα αφήσουμε για αργότερα. Να καλοκαιριάσει λιγάκι που δεν θα έχουμε πολλά κοινόχρηστα και τότε να το πάρουμε το χαλί, δηλαδή Ιούλιο-Αύγουστο. Ας το συζητήσουμε πρώτα εμείς, κυρία Σοφία μου, και μετά βλέπουμε πότε θα το αγοράσουμε. Ωραία. Πες το εσύ να δούμε τι θα πούνε και οι άλλοι. Μα σκοπός είναι να το υποστηρίξει και εσύ για να παρασύρουμε και τους άλλους. Ωραία, θα το υποστηρίξω. Λέγει άλλο. Το καλοριφέρ. Πρέπει να καίει περισσότερες ώρες. Τουλάχιστον μέχρι τις 12 τη νύχτα. Στις ξαδέρφους μου την πολυκατοικία καίει συνέχεια. Δεν το σβήνουν ποτέ. Α, όχι. Σε αυτό δεν συμφωνώ. Όχι να δίνουμε εμείς τα χιλιάρικα για να παίζετε εσείς κάθε βράδυ χαρτιά και να ξενυχτάτε. Πρώτον, δεν παίζουμε κάθε βράδυ. Και ύστερα είναι ζήτημα αν παίζουμε δύο φορές την εβδομάδα σε μένα. Ναι. Και έπειτα, είναι λογικό να καίει το καλοριφέρ μέχρι τις 12 το βράδυ. Τουλάχιστον τις ημέρες που κάνει πολύ κρύο. Εντάξει, καλά, θα το πούμε και αυτό. Εξάλλου τώρα μόνο πια δεν χρειαζόμαστε καλοριφέρ. Καλοκαίριασε τώρα. Είστε έτοιμες να πάμε. Έτοιμες, έτοιμες. Κατερίνα, είπα της μητέρας σου να συμφωνήσουμε σε ορισμένα πράγματα για να τα υποστηρίζουμε μαζί στη συνέλευση. Αλλά αυτή δεν θέλει. Γιατί να τα συμφωνήσουμε. Πες τα εσύ εκεί και άμα είναι λογικά θα τα υποστηρίξουμε. Λοιπόν, πάμε. Να μου λέτε πού θα γίνει η συνέλευση. Κάτω στην είσοδο. Κανένας δεν δέχτηκε να ανοίξει το σπίτι του. Και θα καθόμαστε στην είσοδο της πολυκατοικίας να μαλώνουμε και να περνάνε όλοι οι περαστικοί να σπάνε πλάκα μαζί μας. Αφού κανείς δεν ανοίγει το σπίτι του. Μαμά. Να πάω. Α, όχι. Πρέπει να γίνει υποχρεωτικό. Από εδώ και πέρα, κάθε φορά η συνέλευση να γίνεται και σε διαφορετικό διαμέρισμα. Όχι, Κατερίνα μου, δεν μπορείς να υποχρεώσεις κανέναν να ανοίξει το σπίτι του και να βάλει τόσο κόσμο μέσα. Ποιος είναι, μαμά? Η θυρωρός. Λέει να κατεβούμε γιατί άρχισαν να μαζεύονται. Πες της να πεις όσους έχουν έρθει να ανέβουν απάνω. Εγώ δεν πάω κάτω. Και όσοι έρχονται πάλι να τους στέλνει εδώ. Πολύ ωραία ιδέα. Πιο ωραία θα ήταν η ιδέα αν μαζευόμαστε στο δικό σου το σπίτι. Ευχαρίστω, Κατερίνα, αλλά είναι άνω κάτω. Αχ, τι νοικοκυρά, Θεέ μου. Τέλος πάντων, δεν είμαστε ξένοι εμείς. Βρε Κατερίνα, βρε Κατερίνα. Τι σου ήρθε τώρα να τους μαζέψουμε εδώ πέρα. Εγώ δεν πάω κάτω στην είσοδο να γίνω θέαμα. Ωραία, να πάμε στη σχέτη. Εύρε και τούλα. Εντάξει, παιδιά, να έρθετε. Αλλά περιμένετε να ειδοποιήσω τη θυρωρό να τους λέει να έρχονται στο σπίτι μου. Ελάτε, περάστε, κυρία Σοφία, καθίστε. Όπου θέλετε. Ξανά γεια σου. Ξανά γεια σου, Κατερίνα. Μαμά, έλα κάτσουμε εδώ. Ζανέτη, εδώ, εδώ. Ήρθες και εσύ, ωραία. Γεια σας. Γεια σας. Χαίρετε, Κατερίνα. Γεια σου, Ζανέτη μου. Χαίρετε. Τι κάνετε, πώς είστε. Καλά. Εγώ θα κάτσω εδώ, να κάνω και το γραμματέα. Για διαχειριστή μου πείτε μόνο, ε. Καλά, 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 αυτά θα τα πούμε. Πολύ καλή ιδέα να μαζευτούμε εδώ, στην είσοδο ήταν άσχημα. Ναι, βέβαια. Οι άλλοι όμως, πού είναι. Θα περιμένουμε ακόμα 5-10 λεπτά. Καλά, ας περιμένουμε να έρθουν. Κυρία Κέτη, ο σύζυγος
Πόσες δεν είναι εδώ σήμερα? Όχι, έχει φύγει. Α. Δεν του αρέσουν οι καυγάδες και έφυγε. Μα γιατί καυγάδες, Κατερίνα μου? Πολιτισμένοι άνθρωποι είμαστε, δεν θα μαλώσουμε. Ναι, λέμε ότι είμαστε πολιτισμένοι, αλλά δυστυχώς δεν είμαστε. Ε, μην το πεις. Ό,τι θέλει, Κατερίνα. Γεια σας. Ελάτε, τι κάνετε? Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Χαίρετε. Να καθίστε από εδώ στο τραπέζι. Πού είσαι? Έχουμε δέσει. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε. Έχουμε απαρτία. Πρέπει να εκλέξουμε τον πρόεδρο. Εγώ προτιμώ την κυρία Σοφιανού. Α, ναι, κι εγώ. Συμφωνώ. Το δέχομαι, αλλά θα το μετανιώσετε. Δεν θα το μετανιώσουμε. Γιατί να το μετανιώσουμε, Κατερίνα? Λοιπόν, κράτα εσύ τα πρακτικά. Λοιπόν, ας περιμένουμε ακόμα 5-10 λεπτά. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Ας έρχονται στην ώρα τους, όπως ήρθαμε κι εμείς. Για 5 λεπτά δεν χανόμαστε. Ναι, λοιπόν, εγώ νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε για το θέμα του καλοριφέρ. Περίμενε, μην βιάζεσαι. Πώς είναι το σπουδαιότερο θέμα αυτό? Έχει δίκιο η Κέτη. Εμείς επάνω παγώνουμε. Ναι, αλλά εμείς εδώ κεγόμαστε. Εάν κεγόσαστε, να κλείνετε τα σώματα. Και εσείς αμακριώνετε να ανοίγετε το αερόθερμο. Μα τι λέει τώρα, δεν είναι σώμα τα αγία. Γεια σιωπή, γεια σιωπή, που έχεις τη σφυρίχτρα για τους σεισμούς. Φέρτε εδώ να κάνω το διαιτητή. Λοιπόν, τι θέλετε να κάνουμε, κυρία μου, για εσάς για να ζεσταθείτε? Να καίει περισσότερες ώρες το καλοριφέρ. Αφού λες ότι δεν φτάνει ζέστη μέχρι εκεί πάνω. Όσο να είναι, αν καίει περισσότερες ώρες, θα ζεσταίνετε κάπως στο σπίτι. Δηλαδή, πόσες ώρες θέλετε? 5. 5 ώρες το πρωί. Από τις 6 μέχρι τις 11. 3 ώρες το μεσημέρι. Από τις 12 μέχρι τις 3. Και 6 ώρες το απόγευμα. Από τις 6 μέχρι τις 12. Μπράβο, συμφωνώ και εγώ σε αυτό. Μα γιατί να και με άδικα το πρωί το πετρέλαιο, κυρίες μου? Στις 9, στις 10 και στις 11. Τα παράθυρα του σπιτιού είναι ανοιχτά. Κάνουν δουλειά οι νοικοκυρές. Γιατί δεν δουλεύουμε μέσα στο κρύο, δηλαδή? Αφού αυτές τις ώρες ανοίγουμε τα παράθυρα, να ρίσει το σπίτι. Οι ώρες είναι καλά. 7 με 9 το πρωί. Συμφωνώ και εγώ. Γεια σας, παρακαλώ, λίγη ησυχία, γιατί θα αρχίσω να μοιράζω κίτρινες κάρτες. Και προπαντός με σένα, τα έχω μαζί σου. Με μένα, γιατί, Κατερίνα μου? Γιατί πετάς την κόπρο του αυγίου κάθε μέρα επάνω μας. Μάλιστα, μάλιστα, εσύ έχουμε απλωμένα σεντόνια και εσύ τεινάζεις τα χαλιά σου. Ποτίζεις τα λουλούδια σου και πέφτουν τα νερά επάνω μας. Προχτές που ήμουν στο πεζοδρόμιο, μέχρι σαπουνάδες πέσανε πάνω μου. Με συγχωρείτε, κάνετε λάθος. Εγώ μόνο μία φορά ετοίναξα τα χαλιά μου. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, πού να τα ετοιμάξουμε? Στην κρεβατοκάμαρα. Στη βεράντα θα τα τεινάξουμε. Να τα τεινάξεις, αλλά όχι την ώρα που έχουμε απλωμένα τα σεντόνια. Βεβαίως. Τι να κάνουμε, είχαμε την τύχη να μένουμε ψηλότερα. Ας μην παίρνατε πρώτο ρετυρέ, ας παίρνατε τελευταίο. Δεν το ξέρατε πως τα χαμηλότερα διαμερίσματα τα έχουν αυτά? Και εσύ δεν ξέρεις ότι τα ψηλότερα διαμερίσματα έχουν τα άλλα? Ποια άλλα, Κατερίνα μου? Τρελαίνεται η Κατερίνα σου, μαζεύει όλα τα χαλιά των άλλων πατωμάτων, τα ανεβάζει απάνω στην ταράτσα και τα τεινάζει πάνω στο κεφάλι σου. Μετά σου ρίχνει και ένα κουβά νερό. Και άμα τολμάς, ξανατείναξε εσύ το χαλί σου. Υπάρχει και το 100, Κατερίνα μου. Αχ, Ζανέτ μου, δεν πάει να υπάρχει και το 200. Ελάτε, 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 για πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Να κανονίσουμε και το χαλί. Είναι έσχος αυτός ο διάδρομος που έχουμε κάτω στην πολυκατοικία. Συμφωνώ. Συμφωνώ κι εγώ. Να πάρουμε ένα ωραίο χαλί που να καλύπτει όλο το χώρο από την εξώπορτα μέχρι το ασανσέρ. Δεν πρόκειται να μας κοστίσει. Όχι τώρα. Τώρα έχουμε πολλά κοινόχρηστα. Να αφήσουμε να το πάρουμε το καλοκαίρι. Ναι, 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 το καλοκαίρι. Μα το θέμα είναι να είμαστε τώρα ωραίοι. Συμφωνώ κι εγώ σε αυτό. Το σκέπτεστε πόσο θα αλλάξει η είσοδος με ένα ωραίο πισινί χαλί? Πισινί! Άπα, παλαιρώνεται. Εγώ λέω να πάρουμε γκρι. Άπα, παπαπα, είναι εξαστρουλιάρικο. Θα πάρουμε μπλε. Μπράβο, μπράβο, μπλε. Στοπ, για στοπ, κράτα πρακτικά εσύ και γράφε. Τι να γράψω? Θα πει ο καθένας τη γνώμη του και ό,τι πουν οι περισσότεροι. Δημοκρατικά πράγματα θα κάνουμε εδώ. Λοιπόν, για λέγε εσύ. Εγώ είπα, γκρι ανοιχτό. Γράφε, γκρι ανοιχτό. Γκρι εσύ. Βυσινή. Γράφε βυσινή. Εσύ. Όχι, μην πεις εσύ, θα πω εγώ για σένα. Μπλε. Κι εγώ μπλε θα λέω. Μπράβο, είδες που το ήξερα. Γράφε μπλε. Εσύ. Λαδί. Γράφε λαδί. Λαδί, μα δεν πάει στην εξοδέσκηση. Γράφε, γράφε εσύ. Τι να γράφω? Ό,τι ακούς, γράφε. Μιλάνε όλοι μαζί, δεν ξέρω. Γράφε, μιλάνε όλοι μαζί. Μα πρέπει να προχωρήσουμε. Πείτε ένα χρώμα κι εσείς. Σκάτι. Μάλιστα, σκάτι. Τέτοιοι που είμαστε, τέτοιο χρώμα μας χρειάζεται. Ορίστε η πορτοκαλαδίτσα σου, μόλις εστίχθη, μαντάμ. Ευχαριστώ. Για πρόσεξε, παντελονάκι, σκίζουμε σήμερα από παντελονάκι. Ένα σίδερο του πατάς γίνεται σαν καινούριο. Άμα το ύφασμα είναι καλό. Καινούριο είναι, αλλά όχι λόγω υφάσματος. Αλλά γιατί, Ελένη? Λόγω αφορεσιάς.
Πότε το φόρεσες, μια φορά τα Χριστούγεννα και μια την Πρωτοχρονιά? Α, και στην γιορτή σου αυτό φόρεσα. Με αυτό σου ευχήθηκα. Ωραία, τρεις φορές το χρόνο, σπουδαία υπόθεση. Αχ, βρε Φίβο, ζωή είναι αυτή που κάνεις. Γιατί, τι έχει, εγώ πάντως είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Από τι είσαι ευχαριστημένος, που ανεβοκατεβαίνεις κάθε μέρα τις σκάλες φέρνοντάς μας καφέδες? Αφού είμαι καφετζής σε γραφεία, σκάλες ανεβοκατεβαίνω. Αν ήμουν γιατρός, θα με τρώει το νοσοκομείο. Αυτά είναι. Ο κόσμος δεν σε για να εργάζεται μόνο Φίβο, αλλά και να διασκεδάζει. Και τι θέλεις να κάνω, Κωστάκη, να βγαίνω κάθε βράδυ και να παίρνω βόλτα τα κέντρα, τις δισκοτέκες και τα μπουζούκια? Να βγεις, να πας σε ένα θέατρο, να πας σε ένα κινηματογράφο, σε μια ταβέρνα. Και τι θα δω στο κινηματογράφο, ρε Ελένη, τους 10 τρόπους να κάνετε σεξ? Έλα τώρα, τα βρήκες. Υπάρχουν και άλλες ταινίες να δεις. Και επειδή προηγουμένως μίλησες για μπουζούκια, να πας και στα μπουζούκια, γιατί να μην πας? Δεν λέω πολύ, μια φορά το χρόνο, γιατί να μην πας σε ένα μπουζουξίδικο? Σε ένα σκυλάδικο ακόμα. Αφού δεν μ' αρέσει αυτή η μουσική, ρε Κωστάκη. Εντάξει, είμαι λαϊκός άνθρωπος, αλλά αυτή η μουσική δεν μ' αρέσει. Μα στα μπουζούκια δεν πας για τη μουσική, πας για την πλάκα. Να κάνεις κέφι, να διασκεδάσεις. Γεια σας, κλαβάκια. Μα, κορίτσια μου, δεν τη βλέπω στο πόστο της, δεν ήρθε ακόμα? Ήρθε, έφυγε και θα ξανάρθει. Α, πολύ μου τη στέλνετε έξω, πολύ μου τη στέλνετε και φοβάμαι μην μου την καταντήσετε μικρό για τις εξωτερικές δουλειές του γραφείου. Όπου να είναι θα έρθει, έλα κάτσε λίγο. Α, σε ευχαριστώ, είσαι πολύ κύριος, είσαι θεός. Τι είναι τα ρεμάκια, εσείς πώς τη βγάζετε? Να, εδώ προσπαθούμε να πείσουμε το Φίβο να το ρίξει λίγο έξω, να διασκεδάσει. Πώς θα διασκεδάσω, ρε Κωστάκη, ακούγοντας με μια μουσική που δεν διασκεδάζω, μου λένε να πάω σε μπουζούκια, σε σκυλέ μάλιστα. Μα σου είπα, στα μπουζούκια δεν θα πας για τη μουσική, θα πας για τον ταβαντούρι. Θα πας να δεις πώς χορεύουν, πώς πάνε πιάτα, πώς τραγουδάνε, το γενικό μπάχαλο που γίνεται εκεί μέσα. Εντάξει, ρε Κωστάκη, πες πως πηγαίνω από περιέργεια. Γιατί μόνο από περιέργεια θα πάω. Πώς θα πάω, μόνος μου? Γιατί να πας μόνος σου, θα πας με τη Χαρούλα που ταιριάζεται κιόλας. Εγώ. Να πείσω τη Χαρούλα να έρθει μαζί μου να περάσει μια εφιαλτική νύχτα στα μπουζούκια. Δεν είμαστε καλά και να πληρώσει και από πάνω. Γιατί θα το κάνει αυτό, ε? Αυτή δεν δέχεται κεράσματα, το έχει αυτό. Και γιατί αποκλείς το γεγονός να έχει και η Χαρούλα την περιέργεια? Η Χαρούλα σε μπουζούκια, ούτε με σφαίρες. Α, μην το αποκλείς καθόλου. Α, το αποκλείω. Καλά, περίμενε τώρα που θα έρθει να τους το πούμε και να δεις ότι μπορεί να πέφτεις και έξω. Αποκλείεται, σου είπα. Μπα, τι γίνεται εδώ? Τι συζητάτε για το άτομό μου εν τη απουσία μου? Λέγαμε κάτι σχετικό με τον καιρό. Άντε, μωρέ, τι μη σου κάνουμε που ασχολούμαστε μαζί σου? Σιγά, σιγά τα μεγάλα προσώπατα. Έλα εδώ, βρε Χαρούλα, θέλουμε να σου πούμε κάτι. Άσε με, βρε Λένη, που θα έρθω εκεί, να ακούσω ανοησίες. Καθόλου ανοησίες. Για πες μου, ρε παιδάκι μου, ο άνθρωπος δεν πρέπει που και που να διασκεδάζει? Να το ρίχνει και λίγο έξω. Πού το πας, Ρινούλα? Σε ρωτάω, πρέπει ή δεν πρέπει? Δεν είπαμε να της πεις αν ο άνθρωπος πρέπει να διασκεδάζει. Αλλά τι είπατε? Αν θέλεις να πάμε στα μπουζούκια, σε σκυλάδικο μάλιστα. Άντε, καληνύχτα σας. Μου λες, παιδί μου, έχεις πάει ποτέ στα μπουζούκια? Όχι, δεν πήγα, αλλά άκουσα και αυτό μου φτάνει. Άσε. Άκουσες και δεν έχεις την περιέργεια να πας εσύ να δεις? Πού το πας, Ρινούλα, μπορώ να καταλάβω? Κοίταξε, επειδή εγώ δεν έχω την περιέργεια, νομίζουν ότι εσύ την έχεις την περιέργεια. Αλλά εγώ τους λέω ότι δεν την έχεις την περιέργεια. Το είπες εσύ αυτό? Ναι, το είπα. Γιατί? Μπράβο, αγόρι μου, μπράβο. Για μια φορά στη ζωή σου είπες και εσύ κάτι το σωστό. Τα δες. Α, δεν θα κάτσω να σκάσω. Εσείς χάνετε. Είσαστε από τους ανθρώπους που δεν θα δούνε ποτέ στη ζωή τους τίποτα. Άσε, κοριτσάκι μου, ό,τι ήταν να δούμε το είδαμε και διασκεδάσαμε και απ' όλα. Όχι και διασκεδάσαμε τώρα, ρε Χαρούλα. Μη λέμε και υπερβολές. Πότε διασκέδασες εσύ και πότε διασκέδασα εγώ? Μια ζωή δουλεύουμε. Βρε αχάριστε άνθρωπε. Ναι. Προχτές το απόγευμα δεν σε πήγα στο ζαχαροπλαστείο και σε κέρασα τυραμισού? Τι είναι διασκέδαση αυτό? Ένα γλυκό το τρώω και στο σπίτι μου. Εγώ μια φορά σε έβγαλα, ας διασκέδαζες. Και πώς θα διασκέδαζα στο ζαχαροπλαστείο? Με τον κόσμο που ήταν μέσα. Δεν θυμάσαι το ζευγαράκι δίπλα μας? Τι βλακίες έλεγε μέσα στα αυτή μας. Και θα διασκεδάζω με τις βλακίες που λένε οι άλλοι? Μην ακούω κουφά τώρα. Γιατί στα μπουζούκια πώς θα διασκεδάσεις, αγόρι, με τις βλακίες που κάνουν οι άλλοι? Άρε, Χαρούλα, πώς με εκνευρίζεις όταν μιλάς για πράγματα που δεν τα ξέρεις, που δεν τα είδες και δεν τα ζήσες. Πήγαινε πρώτα, δέστα και μετά μιλά για βλακίες. Έχει δίκιο, Ειρήνη. Άμα δεν πάμε, πώς θα κρίνουμε? Δηλαδή, εσένα τώρα το τραβάει η ψυχή σου, έτσι? Κοίταξε τώρα, εγώ είμαι περίεργος. Λίγο. Εγώ δεν είμαι καθόλου περίεργη, αλλά θα πάμε. Για να σας αποδείξω ότι έχω δίκιο. Ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό? Εγώ, Χαρούλα. Καλά να πάθεις. Κοιτάς να σ' αγαπήσω και να κάτσω φρόνημα. Δεν μπορώ να συνηθίσω τα φιλιά τα μόνιμα. Έχω μάθει να ανάβω φωτιές και να καίω, να καίω καρδιές. Και να καίω, να καίω καρδιές. Έχω μάθει να ανάβω φωτιές.
Άντε στην υγεία μας! Εδώ θα τη χάσουμε. Ποια θα χάσουμε? Τη δικιά μας, κοντεύω να τρελαθώ. Περίεργος δεν ήσουνα. Τι? Περίεργος δεν ήσουνα. Καλά να πάτε. Βγάλε με από το μυαλό σου, το πολύ μη πληγώθεις. Σου το λέω για καλό σου, κι άλλον κοίταξε να βρεις. Έχω μάθει να ανάβω φωτιές και να καίω, να καίω καρδιές. Και να καίω, να καίω καρδιές. Έχω μάθει να ανάβω φωτιές. Αφού τα λες με στα αυτή μου. Άσε μας έξυπνη. Είμαι καψούρα και υποφέρω. Πού σε, κι εγώ υποφέρω. Τράβα έξω από σένα με υποφέρεις. Μην πιάνεις κουβέντα μαζί σας, χαρουλάστε. Έλα ρε, βες το διάφορη. Είμαι καψούρα και υποφέρω. Αγάπη μου τρελή. Σας παρακαλώ κύριε τώρα. Εγώ σας παρακαλώ. Αγάπη μου τρελή. Η παραγγελιά είναι, είμαι καψούρα και υποφέρω. Άσε μας χάμω κυρά μου. Αγάπη μου τρελή. Θα το βουλώσεις καμιά φορά. Όχι δεν το βουλώ. Δεν βουλώσω το μητέο πνεύμα. Γέματα μωρέ, άσε μας και εσύ. Σε λατρεύω, μα ζωή σ' αγαπώ. Κάτσε ρε Χαρούλα, τώρα μαλώσαμε, τελείωσε. Κάτσε κάτω, κάτσε κάτω, κάτσε κάτω. Άντε πρόβλημα. Πάντως, έχει πλάκα έτσι. Πολύ πλάκα, για μαζόχες. Ώρες, ώρες πεθαίνω, λιώνω στον πυρετό. Μα όσο ζω για να σένω, πιο πολύ σ' αγαπώ. Πολλούς καφέδες πίνεις τελευταία. Γιατί σε έπιασε ο πόνος ξαφνικά για μένα. Α, όχι ξαφνικά, δεν θέλω αχαριστίες. Εγώ πάντα ενδιαφερόμουν για σένα. Ούτε αδερφόμουν να σε είχα. Και ενδιαφερόμουν και σε αγαπούσα και σε εκτιμούσα. Διότι και λογικός είσαι και εντάξει και έξυπνος. Έλα τώρα, λέγε κατευθείαν τι θέλεις. Καλά, πώς κατάλαβες ότι μπορεί να θέλω κάτι. Άμα αρχίσεις εσύ τα κομπλιμέντα, κάτι θέλεις. Είσαι πολύ γάτα. Λέγε τώρα, λέγε. Ένα, σκέφτομαι να παντρευτώ. Ζωή σε λόγου μας. Κοίταξε, μωρία, δεν μπορώ άλλο πια τη φτώχεια και τη μιζέρια. Τέλος πάντων, υπάρχει εκεί μια γυναίκα που διαθέτει ψιλικατζίδικο σε καλή γειτονιά, ένα τριάρι διαμέρισμα, μισό ταξί. Όμως. Όμως δεν βλέπετε. Με πού το κατάλαβες. Άμα αρχίζουν να μιλάνε για μια γυναίκα από αυτά που έχει, σίγουρα είναι ελαττωματική. Κοίταξε, να δεις, τώρα όταν λέμε δεν βλέπετε, είμαστε υπερβολικοί. Βλέπετε, αλλά. Αλλά τι. Αλλά όχι για πολύ ωραία κοπέλα, κατάλαβες. Μάλιστα. Κοπέλα είναι η γυναίκα. Κοπέλα, αλλά προς γυναίκα. Και από μένα τι θέλεις. Και να μου πεις τι να κάνω, να την πάρω ή να μην την πάρω. Ξέρω εγώ τώρα τι να σου πω. Εσύ πιτσιρικάς είσαι ακόμα. Πάρτε. Θα αντέξω όμως. Κάσε μέρα να πιω το καφέ με την ησυχία μου τώρα, άντε. Είδες πως μιλάς ρε Γιάσονα. Εγώ μια γνώμη σου ζήτησα. Τι γνώμη να σου πω ρε, αφού εσύ δεν ξέρεις τι θέλεις. Θεία έχει. Γιατί έχει σημασία αυτό. Μεγάλη σημασία έχει. Ξέρεις τι είναι να παντρευτείς μια κοπέλα και να έρχεται κάθε μέρα στο σπίτι σου η θεία της και να θέλει να σου κάνει κουμάντο. Υπονοείς την κυρία Χριστίνα. Ακριβώς. Μια τέτοια να σου πέσει, πρόκοψες.
Καλησπέρα, Ελένη μου. Καλησπέρα. Δεν ήρθε ακόμα η Άσον. Όπου να είναι, θα έρθει. Τώρα τηλεφώνησε. Είχε μια δουλίτσα, λέει, και γι' αυτό θα αργήσει λίγο. Τώρα το έχουμε βρει. Άμα θέλουμε να αργήσουμε, λέμε ότι έχουμε δουλίτσα. Έτσι είναι οι άντρες, Ελένη μου. Έχουν και τις δουλειές τους, παιδί μου. Πρέπει όμως να νοιάζονται και τις γυναίκες τους λίγο. Και μάλιστα όταν είναι σε αυτή την κατάσταση. Και μόνες. Έλα τώρα υπερβολές. Μόνες. Μόνες. Τι θα πει μόνες. Εγώ που είμαι. Εδώ είμαι. Και αν νιώθεις ότι είσαι μόνη σου, τότε γιατί δεν ανοίγεις την πόρτα σου να μου χτυπήσεις το κουδούνι και να μου πεις: Για ελάτε εδώ, κυρία μητέρα. Γιατί δεν έρχεστε να κάνετε παρέα στην υφούλα σας που είναι μόνη της. Το έκανες, δεν το έκανες. Λοιπόν, μην παραπονιέσαι. Εσείς έχετε τις δικές σας δουλειές και τα δικά σας σκέφια. Δεν μπορώ εγώ να σας ενοχλώ κάθε λίγο όποτε δεν έχω τι να κάνω να σας υποχρεώνω να έρχεστε εδώ. Μπορείς. Άλλωστε, ξέρεις ότι εμένα μ' αρέσει να έρχομαι στο σπίτι σας. Λοιπόν, να μην ξανακούσω να κάνεις παράπονα. Το σπίτι μου το ξέρεις, κουδούνι έχω. Τελείωσε, έτσι. Για πες μου λοιπόν τώρα, τι καλό έφτιαξες για τον Ιάσονα. Τίποτα, θα φάμε το παστίτσιο που έμεινα από το μεσημέρι. Τώρα που ερχόμουν, συνάντησα τον κύριο Κυριακίδη. Ξέρεις αυτόν που έχει την κλινική στη γωνία μαζί με άλλους δύο γιατρούς. Δεν τον ξέρω. Καλέ, πώς δεν τον ξέρεις. Αυτός που μένει στο δεύτερο που έχει την ξανθιά, τη Γερμανίδα γυναίκα. Α, αυτή που έχει ένα μικρό αυτοκινητάκι. Ναι, Έτβικ τη λένε. Μα είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Και τα ελληνικά της τέλεια. Μου είπε λοιπόν ο κύριος Κυριακίδης να σας πω όταν έρθει η ώρα της γέννας, αν πάμε στη δική του κλινική, θα μας κάνει πολύ καλές τιμές. Μα δεν είναι μεύτικη η κλινική του κύριου Κυριακίδη. Καλέ, τι λες που δεν είναι, απ' όλα είναι. Άλλωστε, εσύ θα πας με το δικό σου το γιατρό, παιδί μου. Τώρα πια δεν γίνεται, μητέρα. Το έχουμε κανονίσει. Τι έχετε κανονίσει, δηλαδή? Θα πάμε στο γενικό μαιευτήριο. Στο γενικό? Εκεί θέλετε μια περιουσία, παιδάκι μου. Όχι και μια περιουσία. Είναι λίγο ακριβό, αλλά έχει όλα τα μέσα. Κολοκύθια, τι μέσα. Πολυτέλεια έχει. Μάρμαρα και μπουαζερί. Και πληρώνει το δωμάτιο 10 φορές ακριβότερα από το Χίλτον. Ναι, μητέρα, μας το ξανάπα. Έχει όλα τα μέσα. Έχει τα πιο τέλεια μηχανήματα. Δεν υπάρχει άλλο σαν κι αυτό στα Βαλκάνια. Έλα τώρα, υπερβολές. Εκεί δεν έχασε η Πόπη η ξαδέρφη του Ιάσονα το παιδί της. Δεν έφταιγε το μαιευτήριο. Η Πόπη θα το είχαν ούτως ή άλλως. Και νομίζεις πως ξέρω μόνο για την Πόπη? Ξέρω εγώ για το γενικό ένα σωρό περιπτώσεις. Άμα βλέπεις πολλές πολυτέλειες, παιδάκι μου, να φοβάσαι μακριά. Εκμεταλλεύονται τη μανία επιδείξεως που έχουν στην Ελλάδα, είναι όπλουτοι. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνω στην πρώτη άσχετη και βρώμικη κλινική μόνο και μόνο για να μην μου πούνε ότι θέλω να κάνω επίδειξη. Η κλινική του κυρίου Κυριακίδη δεν είναι ούτε άσχετη ούτε βρώμικη. Είναι μια πάρα πολύ καθαρή κλινική και από μηχανήματα δεν της λείπει τίποτα. Βέβαια, δεν έχει τα μάρμαρα και τις πολυτέλειες που έχει άλλη. Αλλά εμείς δεν θα πάμε εκεί για να ζήσουμε πολυτελώς. Εμείς πάμε να γεννήσουμε και να φύγουμε. Ύστερα είναι και το άλλο. Είναι δίπλα μας. Λίγο το έχεις αυτό. Και ο Ιάσονας θα μπορεί να πηγαίνει πιο εύκολα και εγώ το ίδιο. Τίποτα. Έτσι και έρθει εκείνη η ώρα, εκεί θα πάμε. Αφού σας λέω, μητέρα, κανονίσαμε. Συμβόλαιο, παιδάκι μου, υπογράψατε? Όχι. Ενώ εγώ υποσχέθηκα στον κύριο Κυριακίδη ότι θα πάμε εκεί. Δεν γίνεται, μητέρα. Δεν γίνεται. Πώς δεν γίνεται, αφού το υποσχέθηκα του ανθρώπου. Συμβόλαιο υπογράψατε. Ναι, αλλά εγώ τον κύριο Κυριακίδη τον βλέπω κάθε μέρα. Αν πάμε σε άλλη κλινική, πώς θα τον αντιμετωπίσω τον άνθρωπο, πώς θα τον δω στο πρόσωπο? Γεια σας. Ήρθες επιτέλους. Τι νευράκια είναι αυτά? Δεν σου τηλεφώνησα να θα αργήσω. Έλα τώρα, Ιάσονα. Μην την παρεξηγείς. Στην κατάσταση που είναι, είναι φυσικό να έχει νεύρα. Έλα. Κάτσε να φας. Γιατί να φάω? Εσύ δεν θα φας. Αν ήθελα να φάω, θα σου λέγα κάτσε να φάμε. Για κάτσε, γιατί αυτά δεν είναι νευράκια εδώ πέρα. Κάτι συμβαίνει. Για λέγε, λένε τι συμβαίνει, έλα. Τίποτα δεν συμβαίνει. Έλα, κάτσε να φας, να σηκώνω το τραπέζι να τελειώνουμε. Ορίστε λοιπόν. Σήκωσέ το. Άντε. Έφαγα, χόρτασα. Μην τη μιλά, σου λέω έτσι. Είπαμε ότι σε αυτή την κατάσταση που είναι δεν πρέπει να την παρεξηγείς. Για έλα εδώ, σε παρακαλώ λίγο, έλα εδώ. Κάτσε εκεί. Πες μου, ρε κορίτσι μου, τι συμβαίνει. Θύμωσες που άργησα, δεν σου τηλεφώνησα. Πήγαινε να φας, πήγαινε, σε παρακαλώ. Δεν θέλω να φάω, δεν πεινάω. Για εξακολουθήστε τη συζήτηση. Τι λέγατε πριν πω και σας διακόψω? Α, τίποτα το σπουδαίο. Συνεχίστε λοιπόν και με συγχωρείτε για τη διακοπή. Την τελειώσαμε τη συζήτηση. Πειράζει να μάθω κι εγώ τι λέγατε. Μωρέ, Ιάσονα, όρεξη που την έχεις, αν δεν πηγαίνει να φας. Γυναίκες είμαστε, λέγαμε τα δικά μας. Είναι κακό να ακούσω κι εγώ τα δικά σας. Δικό σας άνθρωπος, δεν είμαι κι εγώ. Για τη γέννα λέγαμε. Η μητέρα σου έλεγε να πάμε στην κλινική εδώ δίπλα και εγώ της είπα ότι έχουμε κανονίσει να πάμε στο γενικό μαιευτήριο. Επειδή με είδε ο κύριος Κυριακίδης, γι' αυτό το λέω. Ποιος Κυριακίδης? Εγώ δεν ξέρω κανένα Κυριακίδη. Καλέ. Αυτός που μένει στο δεύτερο που έχει τη Γερμανίδα γυναίκα. Είναι δική του η κλινική. Μου είπε λοιπόν, αν πάμε στη δική του την κλινική για τη γέννα, θα μας κάνει μεγάλη έκπτωση. Δεν χρειαζόμαστε, τα έχουμε κανονίσει αυτά. Δεν περιμέναμε τον Κυριακίδη. Πάντως, εγώ ήμουν υποχρεωμένη να σας το πω. Τώρα, εσείς, αν θέλετε να πετάξετε τα λεφτά σας, πετάξτε τα. Πάντως, με τις σπατάλες που κάνετε,
Δεν θα έχετε καλά αποτελέσματα. Πού πας, ρε μάνα, τώρα, πού πας? Στο σπίτι μου πάω, πού αλλού θέλεις να πάω? Πώς, έτσι ξαφνικά? Μάλιστα, γιατί αν καθίσω και συνεχίσουμε τη συζήτηση, θα συγχυστώ και δεν θέλω. Έλα εδώ, μητέρα, έλα, κυρία Θάλια, έλα που αρπάζεσαι έτσι εύκολα. Κάτσε, σε παρακαλώ. Κάτσε, θα δούμε, δεν ήρθε ακόμα εκείνη η ώρα. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι ποτέ δεν με λαμβάνετε υπόψη. Έτσι και πω εγώ κάτι, εσείς αμέσως θα πείτε το αντίθετο. Α, όχι εμείς τώρα, κάτσε να ξέρουμε και τι λέμε, έτσι. Εσύ ήρθες και μας είπες να αλλάξουμε κλινική. Καληνύχτα. Μητέρα. Μητέρα, σε πάρω. Μωρέ, άφησε με ήσυχη. Άφησε με. Τώρα νομίζω ότι δεν έπρεπε να της μιλήσεις έτσι. Ξέρω εγώ τι κάνω. Έπρεπε. Και εσύ να μην στεναχωριέσαι. Να μου κάνεις τη χάρη να μην στεναχωριέσαι. Άμα έχεις διαφορές με τη μάνα μου, δεν θα της λες τίποτα. Θα άρχισε να το λες σε μένα και θα γίνομαι εγώ κακός μαζί της, έτσι. Εσύ το μυαλό σου εδώ. Εδώ, πουθενά άλλο. Α, 2, 3, 6, 2, 5, 10. Δεν βγαίνει. Για να δω εδώ. 3. Όχι. Μπα. Έτσι θα την περάσει τη μέρα σου, Μπεθέρα, κάνοντας λογαριασμούς. Λοιπόν, σε ενοχλώ, να φύγω. Εμένα, καθόλου. Για σένα το λέω. Σε βλέπω να τα μετράς, να μη σου βγαίνουν και να μου στεναχωριέσαι. Γιατί κάτσες έτσι παράμερα, Βαλία? Κάνω λογαριασμούς. Τι λογαριασμούς? Έχω ένα πρόβλημα. Δεν έχεις πρόβλημα. Είσαι πρόβλημα. Βέβαια. Μια γυναίκα μόνη, κέρυμη, χωρίς άντρα, χωρίς προστάτη, είναι πάντα πρόβλημα για τους άλλους. Προπαντός για τον αδερφό της. Θέλω να αλλάξω το σαλόνι και δεν μπορώ να συμπληρώσω το ποσόν. Και γιατί να το αλλάξει, πώς σου ήρθε έτσι στα καλά καθούμενα? Βαρέθηκα να βλέπω το ίδιο. Το έχουμε σε αυτό το σπίτι από τον καιρό που ήμουν παιδούλα. 40 χρόνια το βλέπω. Όχι, πολλά είπα. Βγαίνω μεγάλη έτσι. Και 30 χρόνια να βλέπει το ίδιο σαλόνι, δεν είναι και λίγα. Εγώ δεν συμφωνώ. Αυτό το σαλόνι είναι μια ολόκληρη ζωή. Είναι η ζωή σου, είναι η ζωή μου, είναι η ζωή μας. Εγώ κάθε φορά που έρχομαι στο σπίτι και κάθομαι στον παλιό καναπέ, αισθάνομαι σαν να ξαναγίνουμε παιδί. Ωραία, αφού αισθάνεσαι σαν να ξαναγίνεσαι παιδί, να στο δώσω, να το έχεις εδώ και με ένα αγόρασέ μου ένα καινούριο. Δεν μπορώ να το φέρω εδώ. Εδώ έχει τα επιπλά της η Κατερίνα. Εσένα όμως δεν σου θυμίζει τίποτα? Δεν σου θυμίζει όταν ήσουν ένα παιδί και ανέβαινε στις πολυθρόνες με τα παπούτσια και σε μάλωνε η μαμά? Και μόνο για τις αναμνήσεις που σου φέρνει αξίζει να το κρατήσεις. Δεν θέλω αναμνήσεις. Θέλω ένα σαλόνι να κάθουμε και να μην βουλιάζουν οι πολυθρόνες. Κατάλαβες? Εκεί είναι το πρόβλημα. Φώναξε ένα ταπετσέρι, δώσει να σου διορθώσει. Ξέρεις πόσα θέλω ταπετσέρι? Αμέσως, τη βρήκατε τη λύση. Αυτές είναι ρήπια. Πιο φτηνά θα μου έρθει να πάρω τη κυρία Πολυχρονοπούλου που μένει δίπλα μου. Αυτή αλλάζεται επιπλάτης κάθε 2 χρόνια. Δίνει τα παλιά και παίρνει καινούρια. Όταν λέμε παλιά, πόσο μπορούν να παλιώσουν σε 2 χρόνια? Κάνε όπως θέλεις. Πάρε τη κυρία Πολυχρονοπούλου. Θα κάνω όπως θέλω. Αλλά χρειάζομαι και μια βοήθεια. Γιατί εδώ θέλει αυτή και τις 200.000 και εδώ δεν έχω εγώ παρά μόνο 50. Ωραία. Δώσ' της τώρα αυτά. Και αργότερα τη δίνει τα υπόλοιπα. Τα θέλει όλα μαζί, κυρία Σοφία. Δεν καταλαβαίνει. Δεν μπορώ να ζητήσω από το Χρήστο, γιατί θα μαλώσουμε. Γι' αυτό σου λέω. Εσύ, αν θέλει, μπορεί να με διευκολύνει, κυρία Σοφία. Εγώ? Πώς καλέ? Αφού ξέρει ότι δεν έχω φράγκο εγώ. Σε ποιον τα πουλά αυτά? Τι είμαι εγώ? Η εγγονή σου που σου κάνει συνέχεια τράκα? Εγώ τα θέλω δανεικά. Μα τι λες τώρα, βρε Αμαλία? Τι υποχρέωση έχει η κυρία Σοφία να σε δανείζει 150.000? Να τις είχα, εγώ ευχαρίστω να τις δώσω. Να τις είχες. Ας γελάσω. Πάει, βρε. Δεν είσαι ο Χρήστος που ήσουν κάποτε. Δεν είσαι ο αδερφός. Η Κατερίνα τώρα σε έκανε σαν κι αυτήν. Ξένο! Ξένο! Δεν με έκανε ξένο. Απλώς θα φέρουμε δύσκολα, Μαλία. Καλά, σε πιστέψαμε. Hello, everybody. Γεια σας. Τι γίνεται εδώ μέσα? Τι να γίνεται? Πνιγόμαστε σε μια σταγόρα νερό. Δεν κατάλαβα. Θέλω κι εγώ μια φορά ζήτησα μια βοήθεια. Τι βοήθεια δηλαδή? 150.000. Γελίο ποσόν. Στάθηκε αδύνατο να μου τι δώσουν, Κατερίνα. Μην την ακούς τι λέει η Κατερίνα μου. Ξέρεις γιατί τα θέλει αυτά τα λεφτά? Πού να ξέρω. Θέλει να αγοράσει σαλόνι. Ενώ έχει. Αρχαίο! Και δεν θέλω να μου τις χαρίσετε. Δανεικές τις θέλω. Δάνεια δίνουν οι τράπεζες. Τρέχα να πάρεις. Ωχ, σε αυτό το σπίτι για τα οικονομικά μιλάτε αιωνίως. Τι σπάσιμο, αδερφέ μου. Τι να κάνουμε, Ειρήνη μου, αυτό είναι το μόνιμο πρόβλημά μας, τα οικονομικά μας. Βλέπεις, εμείς δεν τα οικονομάμε με τράκες από εδώ και από εκεί, από 10 μεριές όπως κάνεις εσύ. Ας είναι καλά η γιαγιά και η θεία. Δυστυχώς εμείς δεν έχουμε ούτε γιαγιά ούτε θεία. Οικονομάτε, οικονομάτε, αλλά σας αρέσει να κλαίγεστε. Οικονομάμε, βρε, τι οικονομάμε που δουλεύω τόσα χρόνια και δεν αξιώθηκα να πάρω ένα κεραμίδι να βάλω το κεφάλι μου από κάτω. Έστω ένα δωμάτιο, τίποτα. Αχ, σας τα έχω πει, σας τα έχω πει χιλιάδες φορές. Βρε, συνεχώς γκρινιάζετε και δεν κάνετε κάτι για να λύσετε το οικονομικό σας πρόβλημα. Όποιος θέλει ένα δωμάτιο, κάνει και κάτι για να το αποκτήσει. Δεν καθόμαστε. Δουλεύουμε. Κάθεται η θεία σου. Δουλεύει. Κι εγώ αν δεν είχα τη μέση μου και μπορούσα να δουλέψω, θα καθόμουν, θα δούλευα. Εντάξει ρε παιδάκι μου, δεν τα παίρνεις από τη δουλειά, να τα πάρεις από κάπου αλλού. Πάρε κανένα λαχείο, παίξε κανένα λότο, κανένα προπόνα.
ο Κερφανάσης απέναντι 10.800.000 έβγαλε την περασμένη Κυριακή. Στο λότο τα έβγαλε όλα αυτά? Όχι, στο προπό. Ναι, αλλά από το προπό για να παίξεις προπό πρέπει να ξέρεις και από ποδόσφαιρο. Αχ, μωρέ, πάρε ένα δελτίο και να στο συμπληρώσω εγώ. Εκεί να φέρεις τη δυσκολία. Μια άρνηση είσαι. Άρνηση γιατί δεν ξέρω από αυτά τα πράγματα. Θα μου πεις βέβαια γιατί δεν αγοράζω ένα λαχείο. Αυτό μάλιστα. Και πάλι με ένα λαχείο δεν κάνεις τίποτα. Αυτοί που κερδίζουν παίρνουν πολλά. Την κυνηγάνε την τύχη τους. Τι θα γίνει με το χαρέμπι που μαζεύτηκε εδώ μέσα? Θα μιλήσετε για τίποτα άλλο? Γιατί άλλο πράγμα θέλει να μιλήσουμε ο πασάς μας? Άφραγκος πασάς. Με έχει καταπροσβάλει σήμερα η αδερφή μου γιατί δεν έχω να τη δανείσω 150.000 να αγοράσει ένα σαλόνι. Και να είχες δεν έπρεπε να τις δώσεις. Ορίστε. Ενωμένες, η γρουσουζιά, η άρνηση και η αντίδραση. Ναι, Αμαλία μου, πώς θα το κάνουμε εδώ μέσα? Έχουμε άλλες μεγαλύτερες ανάγκες. Η μόνη λύση είναι αυτή που λέει η Ειρήνη. Το προπό. Να παίξουμε προπό. Να κερδίσουμε τις 150.000, να τις δώσουμε στην Αμαλία να αγοράσει το σαλόνι. Βέβαια. Έτσι και το σαλόνι της θα αγοράσει η Ξινή. Η Αμαλία, θέλω να πω. Και εσείς θα πάρετε το διαμέρισμά σας και θα το επιπλώσετε και από πάνω. Με το προπό θα γίνουν όλα αυτά. Ο Κυρθανάσης απέναντι, όπως άκουσες προηγουμένως την περασμένη εβδομάδα, ξέρεις βρε πόσα κέρδισε. 10.800.000. Μάλιστα. Γιατί κλωτσίσανε σωστά οι ποδοσφαιριστές. Σε περίπτωση που δεν κλωτσίσουν σωστά, τι γίνεται? Δεν θα κλωτσίσουν σωστά την πρώτη εβδομάδα, θα κλωτσίσουν τη δεύτερη. Αν όχι τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη. Σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο, κάποτε θα τα πάρεις. Ναι, μου λες, Αμαλία, μπορείς να περιμένεις ένα χρόνο μέχρι να κερδίσουμε το προπό να σου δώσουμε τα λεφτά να πάρεις το σαλόνι? Τώρα με δουλεύει από πάνω η Κατερίνα. Γιατί εσείς δεν με δουλεύετε? Εδώ που τα λέμε, Κατερίνα μου, έχουν δίκιο. Πρέπει κανείς να την κυνηγάει την τύχη του. Ναι, άμα την κυνηγάς την τύχη, αυτή φεύγει. Η δουλειά είναι να σε κυνηγάει αυτή. Τώρα με τα λόγια θα παίξουμε. Και τι θες δηλαδή, να παίξουμε προπό? Μάλιστα, προπό. Υπάρχει άλλη λύση. Και θα τακτοποιηθούν τα οικονομικά μας? Βέβαια, εδώ κερδίζουν εκατομμύρια. Ένας κολλητός μου κέρδισε πριν από λίγο καιρό 40 εκατομμύρια. Αχ, μακάρι, Παναγία, μακάρι να κερδίσουμε, να πάρουμε ένα διάρρη, να ξέρω ότι δεν έχουμε να πληρώνουμε ενίκιο. Και άμα παίξουμε, θα κερδίσουμε. Κοίτα, αισιοδοξία. Έλα, έλα, δεν θέλω αισιοδοξία στην καντεμιέ και 40 εκατομμύρια να μην πάρουμε. Θα πάρουμε 20. Πάλι το παίρνουμε το διαμέρισμα. Θα μου δώσετε και εμένα να πάρω το σαλόνι μου. Και γιατί δεν μπαίνεις εσύ να κερδίσεις τα 20 εκατομμύρια, να πάρεις το σαλόνι σου και να μας δώσεις και μας να αγοράσουμε το διαμερισματάκι μας? Άρχισε πρώτα να παίζεις εσύ και μετά θα παίξω κι εγώ. Εγώ πάντως που παίζω κάθε εβδομάδα, όλο και κάτι κερδίζω. Μπορεί να σας δώσω ένα δελτίο και να το συμπληρώσουμε, να δούμε τι γίνεται. Ναι, 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 Ειρήνη μου, δώσε, δώσε, φέρε. Μπράβο, άντε, μπράβο. Ωραία. Μεγάλε, σου έρχομαι. Μεγάλε, παίξε. Για να συμπληρωθείτε εδώ με έμπνευση. Λοιπόν, γράφε. Τι να γράψω, γράμμα θα γράψω. Εδώ ομάδες έχει. Πού ξέρω εγώ ποια ομάδα είναι η καλύτερη? Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Αυτός είναι ο ρόλος μου. Λοιπόν, ακ δόξα δράμας, στάνταρ ένα, δεν θέλω ιδίες. Κι εγώ ένα θα βάζα. Άμα κερδίσουμε θα σου δώσω 30 δραχμές να πάρεις κουλούρι. Ηρακλής Πιερικός ένα, βλέπει. Εσύ τι λες, μαμά? Ό,τι λέει η Ειρήνη. Γεια σου, ρε γιαγιά. Ένα, λοιπόν, Κόρινθος Λάρισα Χ. Εγώ θα βάζα ένα. Ένα Χ, πέστε τώρα. Χ, μίλησε ο Ιδήμων, γράφε Χ. Μίλησε ο Ιδήμων, Χ. Λοιπόν, Όφη, Εθνικός Χ. Να, αυτόν τον Όφη τον φοβάμαι, μας δαγκώσει. Δεν μου λες, Παναχαϊκή, Αθηναϊκός, τι γίνεται? Όλα ένα και Χ βάζετε. Βάλτε και κανένα δύο. Άντε, να τις κάνουμε τη χάρη. Ας τις κάνουμε, βάλε δύο. Λοιπόν, πάω καπόλων Αθηνών. Αυτό εδώ θέλει σκέψη πολύ, δεν περνάει έτσι? Έλα, έλα, γρήγορα. Εγώ θα βάζα δύο. Καλέ, βάλαμε προηγουμένως, βάλε ένα. Κοπάνω ένα. 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 Λοιπόν. Αναγέννηση Λεβαδιακός, Απόλλων Θεσσαλονίκης, από ένα στο καθένας αυτά. Ένα και ένα. Ιωνικός Εγάλαιο, δύο, δεν το συζητάμε. Δύο, δεν το συζητάμε. Χαραβιακός Δόξα Βύρωνα, ένα. Ένα. Ο Απανηλιακός Ηλσιακός. Εδώ είναι τα δύσκολα. Βάλτε Χ, καιρό έχετε να βάλετε. Βάλε Χ, κάτι χάρη της Ξινής, μωρέ. Χ. Λοιπόν, Φωστήρας Προοδευτική, δύο. Δύο. Και κοπάνα και ένα Χ να τελειώνουμε στο τελευταίο. Και ένα Χ να τελειώνουμε. Ωραία. Άντε, πήγε να το δώσει η Ειρήνη, άντε, μπράβο. Κάτσε να το σταυρώσουμε, να κερδίσουμε, να μας πάει γούρι. Αχ, ναι, μακάρι Παναγία, μακάρι να κερδίσουμε. Άντε. Μακάρι Παναγία μου να κερδίσουμε. Άντε, με το καλό. Αχ, μακάρι. Τώρα έρχομαι! Κερδίσαμε! Κερδίσαμε! Πιάσαμε 13! Τι κάναμε, δικιά μου! Πού είναι ο Χρήστος και η Κατερίνα? Μέσα, μέσα για μένα, κερδίσαμε! Πόσα, μωρέ, πολλά, πολλά! Δεν ξέρω, αλλά σημασία γιατί πιάσαμε 13! Θεέ μου, το διαμέρισμα να πάρω και δεν θέλω τίποτα άλλο! Τις 150 και το σαλάνι μου τις δικαιούμε!
Μην αρχίσετε πάλι τις γκρινιές. Τι έγινε, βγήκαν τα αποτελέσματα. Πιάσαμε 13! Δεν είναι δυνατόν. Κατερίνα μου, πιάσαμε 13! Το ποσοστό μου δικιά μου και το δελτίο μου σας έδωσε, έτσι. Και τι κερδίζουμε. Τι κερδίζουμε. Δεν ξέρω, πάρουμε τηλέφωνο να ρωτήσουμε. Έλα, έλα, πάρε τηλέφωνο. Πάρε τηλέφωνο. Γρήγορα, γρήγορα. Πριν πάρω να διασφαλίσω το ποσοστό για το δελτίο τσάμπα εντελώς δωρεάν. Έλα, πάρε τηλέφωνο γρήγορα. Έλα, έλα. Χριστέ μου, 13! Ναι, ναι, ναι. Σας παρακαλώ πολύ, για πέστε μου πόσα φέρνει το 13 σήμερα. Ναι, ναι. Γιατί ύστραβα μου τσούνιασες, τι μου, μου. Πιάσανε πολύ 13 σήμερα. Πόσα κερδίζουμε. 200 δραχμές. Πόσα? 200 δραχμές. Μάλιστα. 200 δραχμές. Πάρε εσύ τις 50 για να πάρεις το σαλόνι σου. Έλα, σε παρακαλώ. Δεν θέλω υποχρεώσεις. Πάρε εσύ άλλο ένα 50 να αγοράσεις το διαμέρισμα. Έλα, έλα, πάρτα, τα κέρδη είναι αυτά, έλα. Πάρε κι εσύ το 50 το ποσοστό. Έλα, σε παρακαλώ. Πάρε και το δικό μας το μερίδιο. Κι εγώ αυτό το 13 το σκίζω. Τι κάνεις εκεί, Κατερίνα? Σκίζω το 13. Δεν πιστεύω να έχεις την απέτηση να πάω να πάρω τις 200 δραχμές. Γιατί να μην τις πάρουμε, δικές μας δεν είναι. Μα για δραχμές μίλησα, δεν μίλησα για εκιού. Την έχασα και να τη βρούμε εμείς. Άντε, Ειρήνη, να ανοίξεις. Για επισκέψεις είμαστε τώρα. Εμείς έχουμε πένθος εδώ μέσα, βαρύ πένθος. Ρε, τι έχω πάθει. Γεια σου, Ειρήνη, τι κάνεις? Ας μας, ρε Νίκη. Καλησπέρα σας. Μα τι πάθατε, γιατί τόση θλίψη εδώ μέσα? Άσε μας, ρε Νίκη, με τα αποτελέσματα του προπό. Εγώ τι να πω, 10 δελτία έπαιξα, ούτε 10 δεν έπιασα. Και να το πιάνες, τι θα κέρδιζες? Πολλά λεφτά. Τι πολλά λεφτά, δεν κατάλαβα, τι έφερε το 13. 30 εκατομμύρια. Άσε μας, ρε Νίκη, σιγά να μην έφερε 100 εκατομμύρια. Άκου, 30 εκατομμύρια. Πόσα? 30 εκατομμύρια. Όχι, μη μου λες τέτοια. Και εσύ πού το ξέρεις? Από εκεί έρχομαι, από το πρακτορείο, από τον Παναγιώτη έρχομαι. Και σου, ρε Χρυσή μου, εμείς τώρα τηλεφωνήσαμε στον Παναγιώτη, τώρα. Και μας είπε ότι το 13 φέρνει 200 δραχμές. Εκεί ήμουν όταν χτύπησε το τηλέφωνο. Μετά τότε τι μας σαμπουνάς? Δεν το σήκωσε ο Παναγιώτης το τηλέφωνο. Αλλά ποιος το σήκωσε? Ένας φίλος του που ήταν σκασμένος γιατί δεν έπιασε τίποτα στο προπό και είπε ότι είπε. Όχι, αν είναι δυνατόν θα λυποθυμίσω. Κατερίνα μου, Κατερίνα. Δηλαδή, εμείς που πιάσαμε 13 κερδίζουμε 30 εκατομμύρια. Τα ίδια θα λέμε πάλι. Τι, πιάσατε 13? Πιάσαμε 13 και σκίσαμε το δελτίο. Πάμε γρήγορα όλοι κάτω να μαζέψουμε τα κομματάκια. Ποια κομματάκια, Χρήστο μου? Πάει, σκορπίσανε, τα πήρε ο αέρας. Πάμε κάτω να ψάξουμε, Κατερίνα, πάμε. Πάμε, βρε Κατερίνα, πάμε και ό,τι βρούμε. Τι να βρούμε, μάνα μου, τα πήρε ο αέρας. Πάνε οι 150.000 μου, πάνε. Τι πήρε ο αέρας? Πάει και το διαμέρισμα. Και αυτό το πήρε ο αέρας. Πάει και το ποσοστό μου. Και το ποσοστό σου, Ειρήνη μου, το πήρε ο αέρας. 30 εκατομμύρια, κυρία Νίκη μου.
Θα πήρε ο αέρας και αυτά, Χρήστο μου. Μα καλά, δεν είχατε γράψει όνομα πάνω στο δελτίο του προπό. Όχι, τα ζώα, το στείλαμε ανώνυμο. Μας πήρε ο αέρας. Μας πήρε και μας σήκωσε.